Η διεθνή κοινότητα έχει εκφράσει πολλέ φορέ την ανησυχία τη για πιθανή επέκταση του πολέμου που διεξάγεται μεταξύ του κράτου του Ισραήλ και της τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμά στη Λωρίδα τη Γάζα στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή άλλων χωρών και κυρίω του Ιράν. Ήδη τα εξαπτέρυγα τη στη Μέση Ανατολή, όπω οι αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη και η Χεσμολάχ στο νότιο Λίβανο, έχουν εξαπολύσει επιθέσει με ντρόουν και πυράβλους κατά του Ισραήλ, ενώ οι πρώτοι έχουν πλήξει εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν με σοβαρά επακόλουθα για την παγκόσμια οικονομία και την επάρκεια αγαθών, προκαλώντα πονοκέφαλο σε ΗΠΑ. Μέσα σε όλα αυτά, ωστόσο, ξεχωρίζει μια άλλη ίσω σοβαρότερη εξέλιξη από όλες, που αφορά την καταδίκη από Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένε Πολιτείε Γαλλία και Γερμανία του Ιράν. Η επιτάχυνση του εμπλουτισμού ουρανίου, όπω επισημαίνει σε σχετικό άρθρο του Ισραηλινού Μέσου Μαζική Ενημέρωση. Σε κοινή δήλωση, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι καταδικάζουν αυτό το μέτρο που Επιδεινώνει περαιτέρω τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματο, προσθέτοντα ότι η παραγωγή υψηλού επιλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν δεν έχει αξιόπιστη πολιτική δικαιολογία. Προτρέπουμε το Ιράν να ανακαλέσει αμέσω αυτά τα βήματα και να αποκλιμακώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ανέφεραν οι εκπρόσωποι των χωρών σε κοινή δήλωση την Πέμπτη. Απατώντα την έκθεση του ΔΟΑΕ, ο κορυφαίο πυρηνικό αξιωματούχο του Ιράν, Μουχάμεντ Εσλαμί, ισχυρίστηκε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα νέο και η δραστηριότητά μα είναι σύμφωνα με του κανονισμού. Το Ιράν φάνηκε να έχει επιβραδύνει τον εμπλουτισμό του ως χειρονομία ενώ οι άτυπε συνομιλίες για μια αποκατεστημένη πυρηνική συμφωνία ξεκίνησαν εκ νέου με τις ΗΠΑ. Όμω η εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών έχει ενταθεί του τελευταίου μήνε, με την καθεμία να κατηγορεί την άλλη για όξυνση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμά. Το Ιράν και η Λιβανέζικη αντιπρόσωπο τη Χεσμολάχ πιστεύεται ότι βοήθησαν τη Χαμά και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ στην άνευ προηγουμένου επίθεσή του στο Ισραήλ, με χρηματοδότηση, όπλα και εκπαίδευση. Η Τεχεράν υποστηρίζει επίση του στην Ιεμένη, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, διακόπτοντα το παγκόσμιο εμπόριο και ισχυριζόμενοι ότι στοχεύουν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ για να υποστηρίξουν του κατοίκου τη Γάζα. Το Ιράν αρνείται σταθερά οποιαδήποτε φιλοδοξία να αναπτύξει ικανότητα πυρηνικών όπλων, επιμένοντα ότι οι δραστηριότητέ του είναι απολύτω ειρηνικέ. Έναν ισχυρισμό που το Ισραήλ και μεγάλο μέρο του δυτικού κόσμου έχουν απορρίψει. Κλείνοντα, επισημαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το Ισραήλ, τελειώνοντα με τη Χαμά, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, να θελήσει να πλήξει με μαζικό αεροπορικό χτύπημα το πυρηνικό πρόγραμμα του. Ιράν, οπότε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα ξεφύγει εντελώ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.